όμως θα σημάνει το πρωί της Πέμπτης στο ΕΚΑΒ Κρήτης. Ασθενοφόροι, γιατροί, διασώστες θα βρίσκονται σε πλήρη εγρήγορση συμμετέχοντας στην άσκηση ετοιμότητας των πληρωμάτων του ΕΚΑΒ. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική άσκηση που για πρώτη φορά σχεδιάζεται στην Ελλάδα έπειτα από την διαρκή εκπαίδευση των διασωστών και των γιατρών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Είναι μια άσκηση ξεκινώντας από τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των πληρωμάτων, την συνεχίζουμε με αυτή την άσκηση να αξιολογήσουμε τη δουλειά που έχουμε κάνει και τα πληρώματά μας. Λόγω του ότι εγώ πολλά χρόνια πριν πήγαινα σε διαγωνισμούς τέτοιους στο εξωτερικό με τους συνεργάτες μου, αποφάσισα να το κάνω για πρώτη φορά στην Ελλάδα, εδώ στην Κρήτη. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί το είδος της δουλειάς που κάνουμε απαιτεί συνεργασία και συλλογικότητα από τα πληρώματα και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η εκπαίδευση αυτή μας βοηθάει πάρα πολύ. Στην άσκηση περιλαμβάνονται 5 σενάρια τα οποία θα εξελιχθούν υπό πραγματικές συνθήκες. Περιστατικά που καθημερινά καλούνται να αντιμετωπίσουν τα πληρώματα του ΕΚΑΒ. Ο χρόνος που τα ασθενοφόρα θα κληθούν να μεταβούν σε κάθε σοβαρό περιστατικό μεταφέροντας το θύμα στο νοσοκομείο δεν θα ξεπερνά τα 15 λεπτά. Είναι 5 σενάρια προσομοίωσης που έρχονται τα πληρώματα να τα αντιμετωπίσουν και να αξιολογηθούν για αυτό το που κάνουν. Στόχος μας είναι να δουλεύουν με μια κοινή γλώσσα, να χρησιμοποιούν τα πρωτόκολλα τα καινούργια που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Τα σενάρια είναι μια προσομοίωση σενάριων και περιστατικών, επειγόντων περιστατικών με μοντέλα, και έτσι ώστε πάνω μάλλον σε πραγματικές συνθήκες και σε δύσκολες συνθήκες, έτσι ώστε οι διασώστες να μπορούν να αντιμετωπίσουν έναν τραυματία ή κάποιον πάσχοντα ή ασθενή όσον αφορά καρδιολογικά ή άλλα περιστατικά μέσα από πραγματικές συνθήκες. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Υπάρχει μέρημνα από τη διοίκηση, από τη διεύθυνση του ΕΚΑΒ. Τα περιστατικά θα είναι ως καθημερινά. Όλα αυτά δουλεύουν, συμμετέχονται, είναι έξτρα προσωπικό το οποίο δουλεύει αφιλοκερδώς και στο ρεπό του για την άσκηση. Μέσα από τη σημαντική αυτή άσκηση που για πρώτη φορά πραγματοποιείται στη χώρα μας, οι σκηνοθέτες, που δεν είναι άλλοι από τους ίδιους τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ Κρήτης, θέλουν να διαπιστώσουν τον βαθμό εγρήγορσης των πληρωμάτων των ασθενοφόρων, που καθημερινά καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να μεταβούν σε επείγοντα περιστατικά, που σε αρκετές περιπτώσεις θέτουν ακόμα και την ίδια τους τη ζωή σε κίνδυνο. Πιστεύω ότι το σενάριο το οποίο έχω βάλει και έχω δουλέψει πάνω σε αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σενάριο, το οποίο παίζει πάρα πολύ στην καθημερινότητα. Δεν ξέρω αν πρέπει να αποκαλύψω και να πω το σενάριο. Είναι κάτι που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την εκπαίδευση των διασωστών στο βαθμό ετοιμότητας, για να δούμε και το βαθμό ετοιμότητας που υπάρχει, όπως και για τους ίδιους τους πολίτες. Είναι κάτι το οποίο παίζει ευρέως. Ο προνοσοκομιακός χώρος, το προνοσοκομιακό περιβάλλον, ούτως ή άλλως έχει δυσκολίες. Είναι ένας χώρος απρόβλεπτος, είναι ένας χώρος δύσκολος, ίσως και επικίνδυνος. Άρα αυτό θέλει κριτική σκέψη, ομαδικότητα, συνεννόηση, διαχωρισμό ρόλων μεταξύ των διασωστών, και αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και όπως προείπε και η κυρία Διευθύντρια, πρέπει να υπάρχει ένας κοινός κώδικας επικοινωνίας μεταξύ των διασωστών. Αυτό προάγεται πάρα πολύ καλά και πολύ εύκολα μέσα από αυτό το διαγωνισμό, μέσα από αυτή την άσκηση, γιατί οι ομάδες καλούνται να αξιολογήσουν και να αντιμετωπίσουν περιστατικά όπως είναι καρδιολογικά, περιστατικά τραύματος, παιδιατρικά και πολλά άλλα, πάνω στις τελευταίες και νέες κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν τη διαχείριση αυτών των περιστατικών.